Μαρία, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το νομίζω θέμα για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά τις μεταφέρειες του εδώ στη Νέα Υόρκη είναι πλέον η αναδιάρθρωση του χρέου. Αυτό βασικά τον ενδιαφέρει. Την ίδια στιγμή ήδη κατέβηκε πολύ ο πύχης των προσδοκιών για μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Μιλώντας πριν από λίγο στη Σύνοδο Κορυφής των ΗΠΑ, τον ακούσαμε ήδη, ρίξε και δύο καρφιά, ένα στη Γερμανία και ένα γενικά στους δανειστές που έχουν πάρα πολύ σημασία. Πρώτον, στην ουσία ζήτησε αναδιάρθρωση του χρέου όπως έγινε στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεύτερον υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφασίζει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση μόνη της. Ποιος θα φορολογεί και ποιος όχι, εννοώντας τη σκληρή στάση που το δανειστό στο θέμα αυτό. Ο Πρωθυπουργός θα ανεβάσει και άλλους τόνους για το θέμα της αναδιάρθρωσης και στις επόμενες ομιλίες που θα έχει στην έδρα των ΗΠΑ. Και η κυβερνητική κύκλη εδώ στη Νέα Υόρκη μας είπαν ότι ο στόχος της επίσκεψης είναι η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και η ανάδειξη του ζητήματος της αναδιάρθρωσης του χρέους. Είναι σημαντικό ότι ήδη οι κύκλοι τόνισαν ότι δεν ήταν σκοπός της επίσκεψης η συνάντηση με τον πρόεδρο Ομπάμα, η οποία, όπως μας είπαν, μπορεί να συμβεί στο πλαίσιο κάποιες εκδήλωσεις στο περιθώριο των ΗΠΑ. Να πούμε λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας προσβλέπει στη βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης και η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί τον βοήθησαν, Μαρία. Φαίνεται και από το έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας που αποκάλυψε σήμερα η Καθημερινή. Αλλά η ουσία αυτής της υποστήριξης των Αμερικανών έγκυται στο εξής για τον Πρωθυπουργό. Μεταρρυθμίσεις έναντι αναδιάρθρωσης είναι το μήνυμα. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το ΜΕΚΑ, ο κ. Ομπάμα εξήγησε την αμερικανική θέση στον κ. Τσίπρα στη συνομιλία που είχαν την Πέμπτη. Όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν προβλέπεται διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά γίνεται προσπάθεια να τα πούν για λίγο στη διάρκεια της εξήγησης του κ. Ομπάμα αύριο το βράδυ εδώ στη Νέα Υόρκη. Μαρία. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν και ως επιβράβευση το θέμα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους.